Το Gremlins Secrets of the Mogwai είναι μια animated σειρά του HBO Max, μάλλον πρώην HBO Max, Nin Max, με παραγωγό executive producer, έναν από τους δύο μάλλον, ο Steven Spielberg, παρακαλώ πολύ. Και είναι ένα animated το οποίο, για να είμαι περίμενα ότι δεν θα το παρακολουθήσω, ότι ε, από το trailer που είχα δει φαινόταν πάρα πολύ παιδικό, ε, και ο μόνο λόγο που του έδωσε μια ευκαιρία είναι γιατί μου αρέσουν τα Gremlins και τα Gremlins. Καλό ή κακό ποτέ δεν έγινε φρατζάι. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, έβγαλαν μόνο τι δύο ταινίε, δεν είχε κάτι άλλο. Και πάντα υπήρχε μια συζήτηση για τρίτη ταινία η οποία δεν έγινε ποτέ, έχω την εντύπωση αλλιώ με διορθώνεται από κάτω. Και λέω: Εντάξει, α το δω ρε, παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμο. Και πολύ απλά, αν δεν μ' αρέσει, το αφήνω. Δεν υποχρεωμένο να το δω. Και παρόλα αυτά, όπω καταλάβατε, για να γίνεται αυτό το review, κι όμω το, 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 ολοκλήρωσα, παιδιά. Έβγαιναν δύο επεισόδια την, την εβδομάδα, 20 λεπτά επεισόδια κλασικά. Ε, α, και επίση άλλο πράγμα το οποίο με έχει αποτρέψει και λέω να δείτε δεν θα μου αρέσει είναι παιδιά σα το λέω από τώρα και ισχύει δηλαδή και που είδα τη σειρά δεν άλλαξε κάτι είναι το animation. Παιδιά το, το art style, το στυλ δηλαδή που είναι το animation, είναι η ψηφιακήλα της ψηφιακήλας ο ψηφιακήλα, πραγματικά ένα CGI, δεν θέλω να πω έκτρωμα, αλλά τέλος πάντων παιδιά δεν είναι ωραίο, είναι, είναι από αυτά τα φτηνιάρικα τα animation και ο μόνος λόγος που... Κατάφερα να το δω είναι γιατί με κέρδισε η ιστορία, οπότε ξέρετε, είναι από τι φάσει που σταματάς να βλέπει, ας πούμε, την εικόνα ω έναν βαθμό. Ξεπερνώντας όμω το στυλ του animation, παιδιά, το, το story το βρήκα αρκετά καλό και μάλιστα είχε και ένα τροπέ μέσα και αρκετέ καφρίλε για παιδικό, διότι όντω είναι παιδικό, δεν αλλάζει αυτό δηλαδή. Α πούμε, δεν έχει αίμα μέσα, αλλά γίνονται κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ένα παιδάκι, αν κάτι να το δει, λίγο που κάπω πρέπει στην καλύτερη να σε τρομάζει, στη χειρότερη να ψιλοσημαδεύεσαι. Α πούμε, έχει μέσα έναν κακό ο καταπίνει τύπου ψυχέ ή ολόκληρα πλάσματα και για να το κάνει αυτό κάθε και εξαρθρώνει παιδιά το, το σαγόνι του. Ακριβώ όπω σα το λέω. Δηλαδή, κάνει έτσι, βάζει το χέρι, κάνει και φαίνεται το στόμα που είναι ανοιχτό. Και λέω, οκ, okay, τι βλέπω εδώ πέρα. Αυτό είναι σαν να βλέπα κανονικό. Α πούμε, θα, θα ταιριάζει σε κανονική ταινία γκρέμιε και όχι εδώ πέρα. Ή άλλο να κόβονται χέρια, δάχτυλα, κανονικά ακροτηριασμοί. Αλλά η διαφορά είναι η διαφορα ειναι δηλαδή θα κοπεί το δάχτυλο ή το χέρι και δεν υπάρχει ούτε σταγόνα αίμα. Μηδέν, ξέρω εγώ. Το οποίο εντάξει, από τη μία είναι αστείο, αλλά από την άλλη χαίρομαι που κράτησε αυτή την καφρίλα αφαιρώντα, από ό,τι φαίνεται, το αίμα είναι το σημαντικό για το τι rating θα πάρει κάτι ε, και αφαίρεσαι το αίμα. Δεν με πειράξει δηλαδή, λέω, okay, κρατήσει α πούμε τα. Πώ θα το πω τώρα, την καρδιά των γκρέμλι με όλου τι που γίνονται. Απλά μου έχει αφαιρέσει το αίμα για να μπορεί να είναι παιδικό. Και μετά, όσον αφορά το story, παιδιά, δεν ξέρω, έχουμε, έχουμε ένα παιδάκι με την οικογένειά του. Ξέρετε, πολύ, πολύ καλό. Α πάντα όπω είναι οι πρωταγωνιστέ μα οι ήρωε. Το οποίο μέσα από μία σειρά γεγονότων ε, έρχεται στα χέρια του, με το Μόγκουαε. Επιπλέον γίνεται φίλο και με ένα κορίτσι. Και το θέμα είναι ότι έχουμε τον κεντρικό κακό, ο οποίο ξέρετε είναι ο κλασικό ε, ναρκισο, ματαιόδοξο με το μεσαία Complex, α πούμε, ο οποίο θέλει να κυριαρχήσει τα πάντα όλα. Και το, για να το κάνει αυτό, τέλο πάντων, πρέπει να πάρει τα Μόγκουαε. Τα Αρχικά να φάει ένα Μόγκουαε, διότι άμα φάσει ένα ολόκληρο ε, όχι από τα, 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 άσχημα αυτά που είναι με τα λέπια, αυτά τα, τα, τα χνουδωτά, ας πούμε, έχει αιώνια ζωή, αλλά το θέμα είναι πέραν από αυτό να καλύπτουν στην πορεία και κάποια άλλα πράγματα, για να μην σας κάνω σχόλια γιατί δεν είναι από την αρχή αυτό. Ε, και τέλος πάντων δια, διαδραματίζεται έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία. Επίσης μέσα σε όλα έχουμε και τα origins των uh, Mogwai, τώρα για καλό ή για κακό δεν ξέρω πως κάποιο μπορεί να το πάρει ότι το χαλάει. Εμένα εντάξει, επειδή έτσι κι αλλιώ μιλάμε για πλάσματα που δεν υπήρχαν, δεν ξέραμε τις συμβαίνει, τι και πώ. Και επειδή είναι μέσω animation, οπότε μπορεί να δεχτεί κάποια πιο φανταστικά πράγματα, διότι η εξήγηση είναι εντελώ φανταστική, παιδιά. Σα το λέω από τώρα. Ε, μου άρεσε που το, που το είδα. Έτσι κι αν το είχα δει σε έργο, ναι, θα έλεγα εντάξει, τι, τι γίνεται εδώ, αλλά με το animation με έκανε να το δεχτώ. Δεν είχα καθόλου θέμα και το πώ το έμπλεκε μέσα με τη γενικότερη πλοκή. Τώρα, βέβαια, θα μπορώ να καταλάβω απόλυτα κάποιο να μου πει: Εντάξει, φίλε, δεν χρειαζόταν να μα πει όλο αυτό για το app, θα προτιμούσα να υπάρχει το μυστήριο των Origins, το Mogu IT είναι και τι σημαίνει και για ποιο λόγο δεν, δεν ήθελα να μάθω. Εντάξει, αποδεκτό, αλλά εμένα προσωπικά και τα δύο μου κάνουν. Και το να έμενε μυστήριο ή και το που έμαθα τώρα ποια είναι τα Origins στο Mogu, είμαι ικανοποιημένο. Οπότε, παιδιά, αν είστε φαν των Gremlins και θέλατε επιτέλου να δείτε μια καινούργια ιστορία, και εντάξει δεν υπάρχει τι να κάνουμε δεν υπάρχει ταινία τώρα, ε, υπάρχει το συγκεκριμένο animation και δεν έχετε θέμα με το τι είναι κακό το animation. Καταρχά, το αν είναι κακό ή όχι είναι κάτι που μπορείτε να το δείτε πάρα πολύ εύκολα πατώντα πολύ απλά στο YouTube να δείτε ένα τρέλερ. Οπότε να ξέρετε τι περιμένετε. Οπότε, αν είστε σε φάση εντάξει, μου ωραίο, και βλέπετε, δεν θα έχετε κανένα απολύτω πρόβλημα τώρα. Αλλά θεωρώ ακόμα και να έχετε θέμα, εάν πραγματικά θέλετε πούμε, να δείτε μία έξτρα ιστορία με το Μόγκο, μπορείτε να το ξεκινήσετε και πολύ απλά δείτε ότι όχι δεν μπορώ ρε παιδί μου να το δω με αυτό το animation, εντάξει απλά το παρατάτε. Αλλά γενικά για μένα ναι, είναι μία είναι μια animation σειρά η οποία προτείνεται και φυσικά εννοείται ότι στο τέλος αφήνει και ένα κάτι της τίζερ πούμε, για τη δεύτερη σεζόν. Α και επιπλέον μιας που να σημειωθεί ότι εννοείται έχει και διάφορα μέσα, όχι μόνο easter eggs τα μη ειστερέξει πιο στη ας πούμε, ε, αναφορές στις προηγούμενες δύο ταινίες, οι οποίες, ε, τα οποία μου άρεσαν αρκετά. Αυτά λοιπόν για το Gremlins Secrets of the Mogwai. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο το βίντεο και να ξεχωριστώ ευχαριστώ στου συνδρομητέ του καναλιού. Τώρα φυσικά, αν σα άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like ή αν δεν είστε γραμμένοι, να γίνετε πατώντα το κουμπάκι τη εγγραφή ακριβώ από κάτω. Επίση, αν θέλετε να υποστηρίξετε ακόμη περισσότερο το κανάλι, μπορείτε μπαίνοντα στι μηνιαίε συνδρομέ του YouTube ή επίση υπάρχουν και τα Super Thanks. Και επιπλέον έχω και waiting list στο Patreon που έχω ανοίξει σχετικά πρόσφατα, το οποίο προς το παρόν είναι waiting list και δεν είναι live διότι περιμένω έτσι να μαζευτεί κόσμος. Και τώρα περιμένω από κάτω στα σχόλια να μου πείτε και εσεί αν τυχόν το είδατε, το πήρε το μάτι σα από πριν ή το μάθετε από μένα, δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον να το είδατε πώ σα φάνηκε και επιπλέον αν σα ενόχλησε ή όχι που μα έδειξε τα Origins των ε, Mogwai. Και θα σα δω στο επόμενο review.